Σήμερα πάμε να φτιάξουμε το πιο αφράτο τσουρέκι μέινες σε τρεις εκδοχές. Απλό, γεμιστό με πραλίνα σοκολάτας και επικάλυψη λευκής κουβερτούρας. 150 γραμμάρια γάλα ζωής όλυμπος ή 3 τέταρτα της κούπας. Θα σπάσω 50 γραμμάρια ανοπή μαγιά, 2 κυβάκια. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 100 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι ή 3 τέταρτα της κούπας. Απλά το αλεύρι για τσουρέκι που θα διαλέξετε να έχει πρωτεΐνη πάνω από 13%. Και σε αυτό το σημείο θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά ώστε να διαλυθεί καλά το μείγμα. Αυτή την υφή θέλουμε. Θα το σκεπάσω με μευράνι και θα το βάλω στο φούρνο, τον οποίο τον έχω προθερμάνει για 1 λεπτό στους 30 βαθμούς. Και φυσικά θα το αφήσω μέσα στο φούρνο μέχρι να διπλασιαστεί. Σε ένα πολυκόφτη θα ρίξω 4 με 5 δάκρυα μαστίχα ή 2 γραμμάρια, ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ ή κάρδαμο, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 300 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη ή 1,5 κούπα. Απλά για τα μπαχαρικά θα χρειαστώ 3 κουταλιές σούπας. 1, 2, 3. Και τα χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Θα χρειαστώ ένα μπολ μέσα. 150 γραμμάρια φυσικό χυμός πορτοκάλι όλυμπος ή 3 τέταρτα της κούπας. Την υπόλοιπη ζάχαρη, μέσα κι αυτή. 3-4 σταγόνες υγρή βανίλια. 2 μέτρια αυγά. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Το προζύμι μας έχει φουσκώσει και αυτό μέσα. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και ρίχνω σιγά σιγά 680 γραμμάρια με 700 αλεύρι για τσουρέκι ή 4,5 κούπες. Στην αρχή θέλω να ανακατέψετε με το σύρμα και θα συνεχίσω με μια ξύλινη κουτάλα. Ωστόσο εσείς φίλοι μου μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Θα ρίξω και το τελευταίο αλεύρι και θα συνεχίσω με τα χέρια. Αφού σχηματιστεί μια εύπλαστη ζύμη που ψιλοκολλάει λίγο, τώρα πάμε να λιώσουμε το βούτυρο. 130 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος όλυμπος ή μισή κούπα. Αφού το τεμαχίσαμε, θα το βάλουμε σε ένα μπρίκι για να το λιώσουμε. Σε χαμηλή θερμοκρασία, έτσι, μέχρι που να λιώσει. Αφού έχουμε λιώσει το βούτυρό μας και το έχουμε αφήσει, έχει γίνει χλιαρό, πάμε να το ενσωματώσουμε στη ζύμη. Εδώ είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί το βούτυρο το ενσωματώνουμε σιγά σιγά. Οπότε θα χρειαστεί περίπου 15 λεπτά ζύμωμα. Έχουμε προσθέσει όλο το βούτυρο. Κοιτάξτε πόσο τέλεια ζύμη έχει γίνει. Και θα το βάλω πάλι στο φούρνο να φουσκώσει μέχρι πάνω. Η ζύμη έχει φουσκώσει, έχει τριπλασιαστεί. Και πάμε να κόψουμε 9 μπαλάκια των 180 γραμμαρίων. Φυσικά μην ξεχάσετε να σκεπάσετε μια μευράνη για να μην ξεραθεί η ζύμη. Και το τελευταίο κομμάτι. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το απλό. Οπότε παίρνω ένα μπαλάκι. Ανοίγω το κάθε φυτίλι 25 με 30 εκατοστά, ενώνω τις άκρες και από τα τρία φυτίλια και πλάθω τις πλεξούδες μου. Και το πρώτο τσουρέκι είναι έτοιμο. Το τοποθετούμε σε ένα ταψάκι 25 επί 30. Φυσικά μέχρι να κάνουμε τα επόμενα θα το σκεπάσω με μια μευράνη. Έτοιμο και το δεύτερο. Οπότε το βάζω και αυτό στη μέση. Για το γεμιστό τσουρέκι, ανοίγουμε το φυτίλι 25 με 30 εκατοστά και πλάτος περίπου 8 εκατοστά. Γεμίζουμε το κάθε φυτίλι με την πραλίνα που έχουμε βάλει μέσα σε ένα κορνέ, όπως στο βίντεο, και κλείνουμε προσεκτικά. Αν παρατηρήσετε, απλώνω την πραλίνα περίπου 1 εκατοστό δίπλα από τη μέση. Έτσι θα είναι πιο εύκολο στο κλείσιμο. Σκεπάζομαι με βράνι και θα τα αφήσω να διπλασιαστούν. Έχουν φουσκώσει τα τσουρέκια μας. Χτύπησα ένα μικρό αυγό με μια κουταλιά της σούπας γάλα και άλεψα καλά την επάνω επιφάνεια από τα τσουρέκια για να κολλήσει καλά το σουσάμι και το αμυγδαλό φιλέ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά ανάλογα το φούρνο. Και θα ψήσουμε κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα. Τα τσουρέκια μας έχουν γίνει, θα τα αφήσω 10 λεπτάκια και μετά θα τα γυρίσουμε πάνω στη σχάρα. Χωρίζω τα τσουρέκια μου και πραγματικά μυρίζει τόσο υπέροχα όλο το στούντιο που πραγματικά κρατιέσαι με τα χίλια ζόρια. Αν με ρωτούσατε ποιο είναι καλύτερο και από τα τρία τσουρέκια, θα σας απαντούσα και τα τρία είναι υπέροχα, αλλά με το χέρι στην καρδιά το τσουρέκι με το λευκό γλάσο από πάνω είναι ένα αριστούργημα, τόσο από γεύση και από εμφάνιση. Οπότε έλειωσα 180 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα με 10 γραμμάρια ηλιέλαιο και γλάσαρα το αγαπημένο μου τσουρέκι πάνω σε μια σκάρα όπου από κάτω έβαλα μια μευράνη. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω τις ίνες. Δείτε, ελαστικότητα, ίνες μέσα. Αυτή είναι η επιτυχία στο τσουρέκι. Ψημένο όπως πρέπει να είναι. Πάμε να δούμε και από γεύση. Τώρα αυτή τη στιγμή στους γευστικούς μου κάλικες νιώθω τη μαστίχα, το κακουλέ, το κάρδαμο. Μιλάμε, είναι απλά εκπληκτικό. Να το δοκιμάσετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο εσείς φίλοι μου μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.